Λοιπόν, καλησπέρα σας. Επί του πιεστηρίου με καλή παρέα. Πάμε αμέσως όμως στην έδειξη του κ. Βαρουφάκη και αμέσως μετά με την παρέα μας θα τη σχολιάσουμε, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Dear colleagues, we are going to have a short statement in Greek, a short statement in English, and then following the questions, it's going to be an answer Greek or English, depending who is asking and which language. Θα κάνει μια δήλωση αν κατάλαβα, αν άκουσα καλά στα ελληνικά, μετά μια στα αγγλικά και μετά θα έχουμε δηλώσεις, αν κατάλαβα καλά, αν άκουσα στο βάθος. Could we start? Enough photographs? Never, it's enough for you. Okay. Shall we begin without please, the photographs? Do you mind? Please. Okay. Now, I'm going to make a statement to begin with in Greek, then I will switch to English, and then I'll take questions in either Greek or English, and I will answer them accordingly, okay? Ωραία. Then I will switch to English. Θα αρχίσω λοιπόν με τα ελληνικά και μετά θα γυρίσω στα αγγλικά, σωστά? Χρειάστηκαν τρία meetings του Eurogroup, τρεις συνεδριάσεις, έτσι ώστε να αλλάξουμε σελίδα. Να αλλάξουμε σελίδα ως Ελλάδα και να αλλάξουμε και σελίδα ως Ευρώπη. Η διαπραγμάτευση γίνεται για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η διαπραγμάτευση σημαίνει ταυτόχρονα... Παρακαλώ, όχι. Βιβασμού, αλλά και ταυτόχρονα σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να φανταστείς, να διανοηθείς τη ρήξη. Ότι θα πεις όχι σε αυτό που θα σου προτείνουν, εφόσον αυτό που σου προτείνουν δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό στη βάση ότι δεν έχεις τη λαϊκή εντολή να το αποδεχτείς. Σήμερα δείξαμε ότι η προσπάθεια εγκλωβισμού της νέας μας κυβέρνησης στις ασφικτικές προθεσμίες που συμφώνησε με τους εταίρους μας η προηγούμενη κυβέρνηση με μοναδικό στόχο αυτόν τον εγκλωβισμό και την ασφυξία μας, αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζαμε αυτή την αμήλικτη ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου και τα χρονικά περιθώρια ήταν όχι μόνο ασφικτικά αλλά απάνθρωπα για μια κυβέρνηση που μόλις κέρδισε τη λαϊκή εντολή, αποδείξαμε ότι μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια καλή πίστη μαζί με τους επεδέρους μας και τους θεσμούς και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι καταφέραμε να συνδυάσουμε τη λογική με την ιδεολογία. Καταφέραμε να συνδυάσουμε το σεβασμό για τους κανόνες με το σεβασμό για τη δημοκρατία. Να σεβαστούμε το γεγονός ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεχε, αλλά και ταυτόχρονα να μην αποδεχτούμε την ρήση κάποιων ότι η δημοκρατία δεν αλλάζει τίποτα. Συνδυάσαμε την αποφασιστικότητα να μείνουμε όρθιοι. Να μην μπούμε σκυφτοί σε μια διαπραγμάτευση, ιδίως κάτω από το τεράστιο βάρος, από την τεράστια πίεση και των χρονικών ορίων, αλλά και των εξελίξεων. Και να συνδυάσουμε αυτή την αποφασιστικότητα να είμαστε όρθιοι με μια, θα έλεγα, επιδέξια διαπραγματευτική στρατηγική που οδήγησε σε μια συμφωνία. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να γιορτάσουμε παραπάνω, γιατί η συμφωνία αυτή είναι ένα μικρό βήμα. Αλλά είναι ένα μικρό βήμα σε μια νέα κατεύθυνση. Κάθε μεγάλος αγώνας, κάθε μεγάλη πορεία ξεκινάει από ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν θα τελειώσει αυτή η συνέντευξη τύπου, εμείς θα καταπιαστούμε να παράξουμε τον κατάλογο που υποσχεθήκαμε των μεταρρυθμίσεων αυτής της κυβέρνησης σε συνδυασμό με τους εταίρους μας. Το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δημιουργίας και χαράς ότι η Ελλάδα αφήνει το μνημόνιο πίσω και γινόμαστε συνσυγγραφείς του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων που θα εισάγουμε. Μεταρρυθμίσεις βαθιές και στοχευμένες στις πραγματικές κακοήθειες της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας
Κακοήθειες που δεν αγγίχθηκαν ποτέ στο παρελθόν. Την ώρα που πλήττονταν μόνο οι ανίσχυροι και οι αδύναμοι. Αποτρέψαμε με τη συμφωνία που επετέφθη σήμερα νέα ηφαισιακά μέτρα. Αναιρέθηκαν οι δεσμεύσεις οι προηγούμενες για μειώσεις συντάξεων, για αύξηση στο ΦΠΑ στα νησιά εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω άνοιξης. Μέτρα στα οποία είχε δεσμευθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως γνωρίζουμε από κάποια emails. Παράλληλα, ανατρέψαμε το αποπνικτικό πρωτογενές πλεώνασμα, την δέσμευση για αποπνικτικό πρωτογενές πλεώνασμα του 3% φέτος, όταν πέρυσι είχαμε πιάσει 1,5% και φέτος, λόγω της πολιτικής αναταραχής, για την οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς, για την οποία ευθύνεται μια κυβέρνηση η οποία αποφάσισε, η προηγούμενη, να επενδύσει στο φόβο, ώστε να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα που θα πετύχουμε φέτος, θα συνάδει, όπως λέει και η απόφαση η σημερινή του Eurogroup, θα συνάδει απόλυτα με την κοινή μας εκτίμηση των εταίρων μας και ημών όσο αφορά τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Θα προσέξετε ότι υπάρχει ένας άλλος όρος, appropriate primary surpluses, δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα για τις επόμενες χρονιές, που να συνάδουν με τις πραγματικές παραμέτρους της ελληνικής οικονομίας και να συνάδουν και με μια επανεκτίμηση μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους φορείς του ποιο είναι το βέλτιστο πρωτογενές έλλειμμα, πλεώνασμα, είδατε, η κούραση, ποιο είναι το βέλτιστο πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο συνάδει παράλληλα με την απομείωση του χρέους, στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και στον ανακουφιστή ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα, τον οποίο αυτά τα πρωτογενή ελλείμματα, τα οποία... ελλείμματα, πάλι. Αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ήταν συμφωνημένα, ουσιαστικά θα οδηγούσε στην πλήρη ασφυξία για τα επόμενα 5, 8, 10 χρόνια. Θα δείτε ότι είχαμε κάποιες δεσμεύσεις. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Δεσμευτήκαμε, για παράδειγμα, ότι δεν θα προβούμε σε καμία μονομερή κίνηση η οποία θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στη δημοσιονομική ισορροπία, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και γενικότερα στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αυτή κατά έναν τρόπο, κατά σημαντικό τρόπο, είναι μια δέσμευση που θέλαμε να έχουμε. Όποιες μεταρρυθμίσεις εισάγουμε, είτε πρόκειται για τα εργασιακά, είτε πρόκειται για τα κόκκινα δάνεια, είτε πρόκειται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών του κράτους. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε εμείς οι ίδιοι αυτές οι ρυθμίσεις να έχουν αρνητικό αντίκτυπο, είτε δημοσιονομικό, είτε όσο αφορά τη σταθερότητα. Παράλληλα, στο τετράμινο το οποίο συμφωνήσαμε ότι θα είναι η επόμενη διάρκεια, στην επόμενη διάρκεια θα είναι η περίοδος που χτίζουμε μια νέα σχέση με την Ευρώπη και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμφωνήσαμε ότι θα βάλουμε μπροστά τη διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει από τον Ιούλιο και πέρα, από το καλοκαίρι, σε ένα νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων μας, μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς επεκτείνεται μέχρι το 2016. Με στόχο την πραγματική έξοδο από την κρίση, την έξυπνη απομείωση του χρέους, την οποία θα τη συζητήσουμε με τους θεσμούς και ιδίως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι καθήλυν αρμόδιο για να συζητήσει μαζί μας αυτό που λέγεται DSA, Debt Sustainability Analysis, και με τους εταίρους μας βεβαίως, που και αυτοί, κατά τη δική μας άποψη, έχουν να κερδίσουν από μια έξυπνη αναδιάρθρωση του χρέους μας. Και θέλω να κλείσω λέγοντας το πιο σημαντικό κατά με. Η Ελλάδα σήμερα βγήκε από την μοναχική απομόνωση στην οποία βρισκόταν τα τελευταία 5 χρόνια των μνημονίων στο Eurogroup. Σήμερα πετύχαμε η Ελλάδα μέσα από τη διαπραγματευτική της στρατηγική, επειδή διανοηθήκαμε τη ρήξη
και είπαμε την αλήθεια, δεν χρησιμοποιήσαμε απειλές, δεν μπλοφάραμε, να δημιουργήσουμε ερίσματα εντός του Eurogroup, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθιστούν την Ελλάδα, τη χώρα εκείνη η οποία ουσιαστικά δίνει στον εαυτό της αλλά και στην Ευρώπη την ευκαιρία να γυρίσουμε όλοι μαζί σελίδα, να πάψει να υπάρχει μια ασφυκτική λιτότητα ως ο μονόδρομος για την έξοδο από την κρίση και να μπορέσουμε επιτέλους στην Ευρώπη των λαών να μιλάμε ξανά για το ιδεώδες μιας κοινής πορείας προς την ευημερία. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσετε λίγα. Λοιπόν, η ίδια δήλωση προφανώς από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, θα γίνει στα αγγλικά τώρα και όση ώρα γίνεται, να πω εγώ μια καλησπέρα σε όλους σας που είστε μαζί μας, να πω μια καλησπέρα στους καλεσμένους μας, τους οποίους αν μπορούμε να δούμε κιόλας. Να αρχίσω εδώ από αριστερά μου, ο Βασίλης Αδαμόπουλος και ο συνάδελφος ο Γιώργος Χριστοφορίδης που είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα όσο καλησπέρα, προλάβουμε. Σωτήρι. Καλησπέρα και στους δύο. Η επικαιρότητα προηγείται εννοείται. Έτσι ακριβώς. Ο Διονύσος Ανασόπουλος από τα Νέα, τον ευχαριστούμε καλησπέρα. Πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ο καθηγητής οικονομίας κ. Κώστας Μελάς. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Έχετε βγάλει εκεί χαρτιά, βλέπω και έχετε μπει και στο ίντερνετ και βλέπετε. Το ίδιο προσπαθώ έχει κάνει να καταλάβω τι γίνεται. Και ο κ. Νίκος Τραβελάκης, λέκτορας οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και ο κ. Γιάννης Αμέλης, πολύ γνωστός νομικός και οικονομολόγος. Ταυτόχρονα έχει διπλή ιδιότητα. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη, σας και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, όσο ο κ. Βαρουφάκης κάνει την ίδια δήλωση στα αγγλικά για τους ξένους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και μέχρι να πάμε σε ερωτήσεις θα τις παρακολουθήσουμε. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο. Θα ζητήσω του συναδέλφου να πάμε πρώτα στου ειδήμονε, στου καθηγητέ. Λοιπόν, στον κύριο Μελά καταρχήν. Κύριε Μελά, από όσα έτσι από την πρώτη εικόνα που έχουμε από αυτή τη συμφωνία, την πρώτη που έχουμε στι Βρυξέλλε, που δείχνει σαν ένα ιστορικό συμβιβασμό. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβω ακόμα ορισμένα πράγματα. Αλλά για να μπορέσω να εκφραστώ. Αλλά νομίζω ότι καταρχά είναι θετικό ότι υπάρχει μια συμφωνία. Διότι κακά τα ψέματα η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο και υπήρχαν προβλήματα και στην πραγματική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα. Επομένως νομίζω ότι αυτή η καταρχάς συμφωνία πιθανότατα θα μειώσει όσο είναι το δυνατόν την αβεβαιότητα η οποία υπάρχει στην οικονομία. Από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι λέει αυτή η συμφωνία. Προσπάθησα να ακούσω τι είπε ο κύριος Ντάιζεμπλουμ, προσπάθησα να ακούσω τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Πρέπει να δω όμως και το κείμενο για να καταλάβω. Προφανώς. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια παράταση 4 μηνών. Κατάλαβα ότι θα υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να τις παραδώσει η ελληνική κυβέρνηση. Εδώ είναι ένα θέμα και με βάση αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα γίνει αξιολόγηση. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα, πρέπει να περιμένουμε. Η κυβέρνηση η οποία λέει ότι απετράπησαν τουλάχιστον τα ηφαισιακά μέτρα με τα οποία είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι. Θα πάω και σε αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να περιμένουμε. Συντάξεων, αυξήσεις εφόσον. Πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Από ό,τι είπε ο κύριος Υπουργός, έχει αφαιθεί. Δεν καθορίζεται πλέον το πλεόνασμα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ έχω όμως μια απορία την οποία θέλω να την εκφράσω. Θα πάρει λεφτά η Ελλάδα από το προηγούμενο πρόγραμμα ή δεν θα πάρει? Και αν δεν θα πάρει, υπάρχουν ορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες. Δεν το έχω καταλάβει, δεν μπορώ να απαντήσω. Ερώτημα κάνω περισσότερο και στον εαυτό μου δυνατά. Πώς θα καλυφθούν τα λεφτά, παραδείγματος χάρη, προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Από πού θα βρεθούν τα χρήματα? Και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βέβαια είναι μετά το πρόγραμμα, είναι Ιούλιο-Αύγουστο, άρα το ξεπερνάει το τετράμινο. Είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται να αποσαφινιστεί, κατά την άποψή μου. Πρέπει να περιμένουμε. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον να διαβάσουμε τα κείμενα ή να ακούσουμε τις ερωταπαντήσεις και του κυρίου Υπουργού λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα όσο μπορούμε να πιο σύντομο, ένα σύντομο σχόλιο, όπως και ο κ. Μελάς και από τον κ. Στραβελάκη. Λοιπόν, η πολυαναμενόμενη παράταση του μνημονίου συνετελέστη. Το μνημόνιο, αυτό που είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση, συνεχίζεται. Μα δεν υπάρχει μνημόνιο. Εγώ δεν ο κύριος Βαρουφάκης είπε ξεκάθαρα ότι σέβεται την υφιστάμενη συμφωνία. Και ο κύριος Ντάιζεμπλουμ είπε ακόμα πιο ξεκάθαρα ότι όποια συζήτηση γίνει μέχρι 36 αφορά τη συνάντηση της 11ης Νοεμβρίου, δηλαδή τη συνάντηση των Παρισίων, όπου ετέθη το θέμα του χρηματοδοτικού κενού και ετέθησαν τα μέτρα,
τα οποία συμπεριελήφθησαν στο email Χαρδούβελη και στη μετέπειτα αξιολόγηση. Τα οποία μέτρα η Ελλάδα θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να τα υποβάλει. Αυτή είναι η διαδικασία. Επιπλέον τούτου, επειδή ανεφέρθη το θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας, θέλω να επισημάνω ότι η κατάργηση του έμφυα είναι ένα μέτρο το οποίο ενέχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Άρα θα ζητηθεί δημοσιονομικό ισοδύναμο. Άρα τι, νέα μέτρα? Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εγκριθούν από τους θεσμούς. Εντάξει, εγώ αυτή την κακιά λέξη με τα 5 γράμματα που αρχίζει από ΤΑΒ δεν θα την πω. Έχει αντικατασταθεί από τη λέξη θεσμή. Λοιπόν, αλλά θα πω την πραγματικότητα. Λοιπόν, από τους θεσμούς, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετικά πάλι η συμφωνία θα είναι στον αέρα. Γιατί για να γίνει χρηματοδότηση, όπως σωστά επεσήμανε ο κύριος Μελάς. Και κλείστε με αυτό για να πάμε στο κύριο Σανέλη, να θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πέμπτη αξιολόγηση. Επί της ουσίας, αυτό έγινε σήμερα. Και αυτό είπε ο κύριος Ντάιζενμπλουμ και οι υπόλοιποι την ίδια στιγμή που ο κύριος Βαρουφάκης προσπαθεί, κατά τη γνώμη μου, να το διαχειριστεί επικοινωνιακά. Λοιπόν, κύριε Σαμέλη, εσάς ακούσουμε. Κοιτάξτε, τις τεχνικές λεπτομέρειες μένουν να αποσαφινιστούν. Ακούω με πολύ σεβασμό και προσοχή τους καθηγητές. Θέλω να πω όμως δύο γενικές παρατηρήσεις που είδα. Πρώτον, το ότι η χώρα πλέον δεν είναι με τον πιστόλι στον κρόταφο όπως είχε αφαιθεί να είναι έτοιμη να σκάσει, να το πω έτσι απλά, στις 28 Φεβρουαρίου. Πλέον η χώρα δεν έχει αυτή την πίεση. Γιατί η πίεση δεν ήταν προς την κυβέρνηση, ήταν προς την πατρίδα μας. Δεύτερον, είναι σαφές ότι μια χώρα η οποία ουσιαστικώς έχει ένα χρέος μη βιώσιμο, είχε μεγάλα ελλείμματα και έχει πρωτογενές πλεώνασμα μέσα από αίμα και δάκρυα των πολιτών, είναι βέβαιο ότι θα συνέχιζε με όποια κυβέρνηση να ζει σε καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας και αυστηρότητας. Για μένα αυτό το οποίο είναι θετικό, πέραν του πρώτου θετικού που είναι το ότι υπάρχει συμφωνία και η χώρα δεν είναι με τον πιστόλι στον κρόταφο, είναι ότι όπως άκουσα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και δηλώνουν ότι για τα όποια μέτρα άκουσα ρητό στον κύριο Ντάισεμπλουμ να λέει ότι θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή βλέπω μία, πάντα σε ένα καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας, μία ποιοτική αναβάθμιση από την Ελλάδα, η οποία ήταν χώρα ως προς την αυτονομία της, σε καθεστώς, να μου επιτραπεί, προτεκτοράτου, όπου ρυθμίσεις ψηφίζονταν στο ελληνικό κοινοβούλιο και ανακαλούνταν, πλέον το πρόγραμμα στο οποίο θα είμαστε, το οποίο πριν το λέγανε μνημόνιο και πάντα θα είναι σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας, να είναι πρόγραμμα που θα το συντάσσει η εκλεγμένη κυβέρνηση του ελληνικού λαού και όχι να μας έρχεται με mail όπως ερχότανε από το εξωτερικό μέχρι πρότινος. Αυτό είναι ποιοτική αναβάθμιση. Βεβαίως θα υπάρχουν μέτρα και η χώρα θα είναι σε αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία για δεκαετίες. Αλλά είναι διαφορετικό τα μέτρα αυτά να τα επιβάλλει με κοινωνικά κριτήρια η εκλεγμένη κυβέρνηση με βάση τη βούληση του ελληνικού λαού και άλλο να μας τα στέλνουν ξένοι τεχνοκράτες και εδώ απλώς να μεταφράζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση, ένα σχόλιο για εσένα και από τους άλλους δύο συνάδελφους, έτσι γρήγορα, γιατί σε λίγο φαντάζομαι αρχίσουν οι ερωτήσεις. Ναι. Και εγώ θα έλεγα να περιμένουμε καταρχήν να δούμε τι θα έχει αυτή η νέα συμφωνία, διότι για να χρησιμοποιήσω και μία ρίση πρόσφατη του νέου Πρωθυπουργού, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το έχουν πει αρκετοί στο παρελθόν, αλλά μπορεί αυτές οι λεπτομέρειες να αλλάζουν και πάρα πολύ την εικόνα. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη με τον τρόπο που κινήθηκε σήμερα δείχνει ότι μπορεί να συμφωνήσει ακόμη και την ώρα που φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα πλήρες αδιέξοδο και ότι πηγαίνουμε σε μια μετωπική σύγκρουση. Αυτό που λέγαμε και πριν τις εκλογές, ότι η Ευρώπη δεν λειτουργεί όπως νομίζουν αρκετοί, αλλά κάθεται σε ένα τραπέζι διαλόγου και εκεί παίρνει τις αποφάσεις, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε σήμερα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος και για τη νέα κυβέρνηση, η οποία τώρα προσπαθεί να βρει τα δικά της βήματα, το δικό της βηματισμό για να ανταπεξέλθει σε αυτό που έχει αναλάβει, σε αυτό που διαχειρίζεται και σε αυτό που, για το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει σιγά σιγά μια εμπειρία, διότι νομίζω ότι η έλλειψη εμπειρίας ήταν φανερή τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες. Από εκεί και μετά αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι σε ένα βαθμό αυτό που είπε σήμερα το Eurogroup είναι ότι εμείς ουσιαστικά διαγράφουμε ότι έχει μεσολαβήσει από τις 11 Νοεμβρίου από την συνάντηση στο Παρίσι και περιμένουμε από εσάς να μας φέρετε μια καινούρια φόρμουλα που θα φέρει την συζήτηση στην 11η
Νοεμβρίου. Ουσιαστικά προσπαθούμε να διαχειριστούμε την τελευταία φάση του προγράμματος που ίσχυε με ένα χαρμάνι που θα το έχει φτιάξει η Αθήνα. Αυτό μπορεί να είναι θετικό, αλλά μένει να αποδειχθεί τη Δευτέρα. Έτσι, λοιπόν, διότι ακόμα συμφωνία οριστική δεν έχουμε. Και τα κοινοβούλια, μην ξεχάσουμε τα υπόλοιπα χώρα. Ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών λέει: κέρδισαν όλοι. Είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Γιώργος Χριστοφορίδης, να ακούσουμε και εσένα. Σωτήρη, η δική μου ανάλυση είναι πολύ ξεκάθαρη. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι έπαιζε η Εθνική Ελλάδας με την Εθνική Γερμανίας στο Μόναχο και κερδίσαμε 3-0. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει. Είναι αυτοί που και 3-0, δεν... όχι 1-0, 3-0. Είναι αυτοί που δεν θέλανε να κερδίσει η Ελλάδα. Όποιος μας λέει ότι συνεχίζεται το μνημόνιο, είναι αυτοί που δεν θέλανε να κερδίσει η Ελλάδα. Αυτά μου τα έλεγε στις προάλλες, προσπαθούσε να μου πείσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Έχει σολάρει στο Twitter σήμερα ο Άδωνης. Εγώ λέω το εξής. Υπάρχουν δύο διακριτά χαρτιά. Μία δανειακή σύμβαση και ένα μνημόνιο. Είναι ξεχωριστά χαρτιά. Από πότε ήταν μνημόνιο, ξεχωριστά. Ήταν πάντα για το ΣΥΡΙΖΑ ξεχωριστά τα χαρτιά. Το μνημόνιο... Αφήστε να μιλήσουν όλοι. Δεν σας διέκοψα. Να κάνουν όλοι μια τοποθέτηση. Να κάνουν όλοι μια τοποθέτηση, παρακαλώ. Πολύ ξεκάθαρο. Το μνημόνιο μας το φέραν στη Βουλή και το ψηφίσαμε. Τη δανειακή σύμβαση για την οποία κάποιοι κόπτονται σήμερα, δεν τη φέραν καν ποτέ στην Βουλή. Είναι δύο ξεχωριστά χαρτιά. Στο ένα δεν ζητήσαμε και βέβαια δεν πήραμε παράταση, άρα δεν υπάρχει. Στο άλλο πήραμε παράταση. Ναι, η δανειακή σύμβαση παραπέμπει στο μνημόνιο. Σε ένα χαρτί που σήμερα δεν υπάρχει. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα τι είπε ο Ντάιζενμπλουμ. Πες δύο-τρία πράγματα για να προλάβει να μιλήσει και ο Βασίλης. Θα πάμε σε ερωτήσεις. Διαρθρωτικές αλλαγές. Διαφωνεί κανένας. Εννοούν ιδιωτικοποίηση σε διαδικτυακές αλλαγές. Σε διαρθρωτικές αλλαγές, ακόμα και αυτές που περιλαμβανόντουσαν στα μνημονιακά μέτρα, για παράδειγμα. Η επίσπευση της απόδοσης δικαιοσύνης στην Ελλάδα ήταν ένα μνημονιακό μέτρο. Προφανώς και δεν το θέλαμε. Αυτό δεν έχει κόστος. Όταν οι Τροϊκανοί θέλανε να το κάνουν για να μας παίρνουν τα σπίτια γρηγορότερα. Τώρα λοιπόν, που θα γίνεται προς όφελος του ελληνικού λαού. Επειδή ξεκινάνε οι ερωτήσεις. Ένα μονάχα πάρα πολύ γρήγορα. Κάντο για να πήγε μια κουβέντα και ο Βασίλης και μετά πάμε σε ερωτήσεις. Τρεις φορές ο Ντάιζενμπλουμ τις μέτρησα ότι μονομερείς ενέργειες δεν θεωρούμε αυτές που δεν επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος. Άρα θα πάμε στην κατάρρευση πληστηριασμών. Θα με συγχωρήσετε. Παρακαλώ όλους σας, όλους σας. Πάμε σε ερωτήσεις. Βασίλη, ξεκινήσουμε από σένα μετά τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ που είναι βασική δέσμευση της κυβέρνησης. Αυτά θα γίνουν. Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε νομοσχέδια έτσι όπως τα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ή θα ζητάμε την έγκριση της Κομισιόν ή των δανειστών γενικότερα για να προχωρούμε σε αυτές τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως είναι για παράδειγμα η ανθρωπιστική βοήθεια. Το ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Θα υλοποιηθεί το ανθρωπιστικό πρόγραμμα σε αυτό το διάστημα. Και θα ήθελα έτσι μια προσωπική ερώτηση, γιατί περάσατε πολλά αυτές τις μέρες. Νιώσατε έτσι να υπήρχε αφιλή για τη χώρα αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, κίνδυνη, Brexit και διάφορα. Το προεκλογικό μας πρόγραμμα αφορά μια ολόκληρη τετραετία. Αυτή η συμφωνία αφορά 4 μήνες. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό, το προεκλογικό μας πρόγραμμα συστηματικά και με συνέπεια αναφερόταν στην ανάγκη ό,τι μέτρο εισάγουμε να μην εκτροχιάζει τον προϋπολογισμό. Να μην δημιουργεί προβλήματα σταθερότητας. Να μην δημιουργεί προβλήματα στην ανάκαμψη. Το αντίθετο μάλιστα. Να την ενισχύει. Αυτή είναι η μόνη δέσμευση που πήραμε σήμερα. Ότι κανένα από τα μέτρα τα οποία θα εισάγουμε δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και γενικότερα στις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα μέτρα. Θα σας πω ότι το ζήτημα των κόκκινων δανείων, των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο, που οι αναπληρωτές υπουργοί του Υπουργείου μου, η κυρία Βαναβάνη και ο κύριος Μάρδας, ανέπτυξαν αρκετά στη συνέντευξη τύπου της προάλλες. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα ζητήματα παραμένουν κορυφαία για μας. Και είναι κορυφαία. Και θα τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Δεν θα περιμένουμε το τέλος αυτού του τετραμήνου. Αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε έναν τρόπο που δεν θα έχει κανέναν απολύτως αντίκτυπο στη δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και βεβαίως στις προοπτικές ανάπτυξης. Θεωρώ, και γι' αυτό είπα προηγουμένως, το είπα και στα ελληνικά και στα αγγλικά, ότι αυτή μας η δέσμευση είναι απαραίτητη. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αντικαταστήσουμε να καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ και ξαφνικά να δημιουργήσουμε μια μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό. Το πρόβλημα με τον ΕΝΦΙΑ είναι ότι είναι ένας φόρος μη αποτελεσματικός επειδή είναι άδικος.
Επιτέλους πρέπει να έχουμε φόρους και φορολογικά πλαίσια που να είναι αποτελεσματικά επειδή είναι δίκαια και δεν χρειάζονται ούτε τον πατριωτισμό αλλά ούτε και το ΣΔΟΕ. Περνάω στο δεύτερο που μου ζητήσατε να σας αναφέρω. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι αλήθεια ότι υπέστημεν τεράστιες πιέσεις. Οι περισσότερες από αυτές, και το ξέρετε εσείς δημοσιογράφοι καλύτερα από μένα, προέρχονταν από διαρροές, προέρχονταν από κύκλους. Δημιουργούσαν όμως ένα μεγάλο κλίμα. Ένα μεγάλο κλίμα αστάθειας και ανησυχίας στον ελληνικό πληθυσμό, στους Έλληνες πολίτες, στις τράπεζες και ούτω καθεξής. Αυτό σταμάτησε σήμερα. Και σταμάτησε γιατί η Ευρώπη κατάφερε να συνδυάσει αυτά που είπα προηγουμένως, το σεβασμό απέναντι στους κανόνες με το σεβασμό απέναντι στη δημοκρατία. Και στο γεγονός ότι υπάρχει μια νέα ελληνική κυβέρνηση η οποία έχει άποψη για το ποιο πρέπει να είναι το νομοθετικό πλαίσιο, το πλαίσιο της πολιτικής. Νομίζω ότι σήμερα η Ευρώπη ολόκληρη μπορεί να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό της ότι έχει ξεπεράσει τα τελεσίγραφα, έχει ξεπεράσει τις διαρροές και πορεύεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να πορεύεται η Ευρώπη. Πες την πόλη. Yes, please. Πώς. Με τον τρόπο που θα έπρεπε να πορεύεται η Ευρώπη. Πες την πόλη. Yes, please. Εκτός από την αξιολόγηση, τι είναι διαφορετικό στην μεταξύ της επιστολής και της συμφωνίας? Να απαντήσω πρώτα σε αυτό το σκέλος. Διότι η κούραση δεν βοηθάει τη μνήμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Η επιστολή μας είναι βεβαίως η επιστολή μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι το Eurogroup, το οποίο περιλαμβάνει 19 υπουργούς οικονομικών, όταν λοιπόν συντάσσεται μια επιστολή, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να είναι ίδια με την αρχική επιστολή. Ωστόσο, η ουσία είναι ότι παραμένουν τα δύο έγγραφα τα ίδια. Δεύτερη ερώτηση. Τι είδους δέσμευση γίνεται σε σχέση με τον ELA? Και μπορείτε να βεβαιώσετε τον κόσμο ότι την Τρίτη τα ATM θα έχουν χρήματα? Βεβαίως μπορώ να τους διαβεβαιώσω. Και θα σας πω γιατί. Χωρίς να θέλω να εμπλακώ με την Κεντρική Τράπεζα, είχαμε μία φυγή κεφαλαίων, διότι κάθε μέρα, ήδη πριν από τις εκλογές, ελέγεται στους Έλληνες ότι εάν εκλεγούμε, εάν έρθουμε στην κυβέρνηση, θα χάσουν τα πάντα. Εδώ βεβαίως βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες. Η σημερινή απόφαση σταματάει το φόβο. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι τράπεζες θα επανέλθουν και οι Έλληνες καταθέτες θα έχουν πλέον τη βεβαιότητα ότι η Ευρώπη έχει βρει έναν τρόπο να συνεργαστεί με την Ελλάδα. Με τρόπο ώστε να υπάρχει σεβασμός και των υπαρχόντων κανόνων και της νέας ετοιμιγορίας. Το αφήνω βεβαίως στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε αυτούς εναπόκειται να τοποθετηθούν και είμαι βέβαιος ότι θα τοποθετηθούν. Αφήστε με μόνο να ολοκληρώσω λέγοντας ότι
Σε αυτό το έγγραφο υπάρχει μία ρητή δέσμευση ότι τα 10-11 δισεκατομμύρια τα οποία παραμένουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα επαναχρησιμοποιηθούν. Θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και υπάρχουν ιδέες άλλων, για παράδειγμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για άλλους τρόπους χρήσης αυτών των πόρων. Ποτέ, ουδέποτε, ουδέποτε θελήσαμε εμείς να διαθέσουμε τα χρήματα αυτά για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν θα δώσει μία όθηση στον τραπεζικό τομέα και είμαι βέβαιος, δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι κανένας τουλάχιστον που δεν είναι παρανοϊκός δεν θα θεωρήσει ότι είναι ασφαλές το τραπεζικό σύστημα, όχι αύριο μεθαύριο, αλλά εις το διηνικές. Η λίστα που θα παραδώσετε τη Δευτέρα στο μνημόνιο, μπορείτε να μας πείτε πάνω κάτω ποια είναι τα βασικότερα σημεία? Ένα. Να απαντήσω το ένα, για να μην το ξεχάσω, γιατί έχετε και δύο μετά. Πρώτον, το μνημόνιο τελείωσε. Αυτό που συμφωνήσαμε και το βλέπετε και στο κείμενο, είναι κάτι πολύ απλό. Θα κάτσουμε και θα γράψουμε εμείς μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε στους επόμενους 4 μήνες. Δεν είναι τα επόμενα 40 χρόνια, είναι τους επόμενους 4 μήνες. Πάνω σε αυτό θα κριθούμε από τους θεσμούς, τη Δευτέρα, Τρίτη, η οποία καταλαβαίνετε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η αξιολόγηση θα είναι πολύ σύντομη, γιατί θα είναι ουσιαστικά μια αξιολόγηση ενός πίνακα. Δεν προλαβαίνει να πάει σε βάθος ούτε η δική μας τοποθέτηση, ούτε η δική τους. Και στο τέλος του τετραμήνου θα κριθούμε στη βάση της επιτυχίας εφαρμογής αυτών των μεταρρυθμίσεων όπως συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς. Αυτό δεν είναι μνημόνιο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, και με βλέπετε και αρκετά χαρούμενο γι' αυτό, ότι μιλάμε για τη μετατροπή της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, της ελληνικής βουλής, σε συνσυγγραφής των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να περάσουν επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι θέμα του κόμματός μας. Θα είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα κόμματα. Μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, εγώ καλώ και τα υπόλοιπα κόμματα, ως Υπουργός Οικονομικών, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να μας προτείνουν και εκείνοι και οι υπόλοιποι φορείς και οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες, ποιες κρίνουν εκείνες ότι θα έπρεπε να είναι, βεβαίως μέσα στο πλαίσιο του ρεαλισμού, γιατί μιλάμε για 4 μήνες. Και παράλληλα και με τους θεσμούς θα πάρουμε και τις δικές τους απόψεις. Γιατί? Επειδή έτσι θέλουμε. Γιατί κρίνουμε ότι έχουν να προσφέρουν ιδέες. Αλλά εμείς είμαστε οι συγγραφείς, εμείς είμαστε αυτοί από τους οποίους θα φύγει αυτό το κείμενο και θα πάει στους θεσμούς και θα πάει στους εταίρους μας. Και μετά, αυτή είναι η μεγάλη μας αγωνία, αν θα μπορέσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις να τις εφαρμόσουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα. Και δεν το κάνουμε μόνο εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε 36-37% που είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θα το κάνουμε ως το 100% του ελληνικού λαού, γιατί νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην θέλει να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις πλέον. Το δεύτερο. Δεύτερο είναι, είσαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να εκτιμήσετε αν μετά την παρέλευση του τραμίδου η Ελλάδα θα μπει σε αυτό το λεγόμενο προληπτικό καθεστώς ή θα μπορέσει να μην αναρρίζεται στις αγορές? Κοιτάξτε, η δική μας θέση και η δική μας διαφωνία με κάποιους που μας ασκούσαν κριτική και μας ασκούν κριτική ότι δεν βγαίνουμε από αυτή τη σχέση συμβολαίου, την συμβατική σχέση με τους εταίρους μας, είναι η πάγια θέση που είχαμε και η πάγια θέση που είχα και εγώ πολύ πριν ασχοληθώ με την πολιτική, ότι όταν έχεις ένα μη βιώσιμο χρέος δεν μπορείς να βγεις στις αγορές. Γι' αυτό είναι μέρος της στρατηγικής μας η διαπραγμάτευση αυτή να αφορά για την επόμενη περίοδο, για αυτό που λέμε το Συμβόλαιο Ανάκαμψης και Ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων μας, της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παράλληλα να έχουμε μια πιο λελογισμένη δημοσιονομική πολιτική όσο αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, να έχουμε μια συζήτηση για το πώς θα γίνει η έξυπνη απομείωση του χρέους μέσα από swaps που έχουμε προτείνει κτλ. Και σας διαβεβαιώ ότι έχουμε βίκο ότα στους θεσμούς, γι' αυτό
εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η τετράμινη περίοδος, έτσι ώστε να μπορούμε με αξιώσεις να βγούμε στις αγορές και όχι να κάνουμε αυτό που έκαναν άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, να ανακοινώσουν στο πλαίσιο του ευχολογίου ότι θα βγουν στις αγορές. Yes, please. Yes. Yes, please. Yes. Yes, please. I understand your position. I understand that. Ήταν δύσκολη η θέση σας και δύσκολη διαπραγμάτευση. Και εκπροσωπείτε εδώ και τους Έλληνες ψηφοφόρους, τη βούλησή τους και την απόφασή τους. Ίσως έπρεπε λοιπόν να κάνετε αυτή τη διαπραγμάτευση στο όνομα των Ελλήνων ψηφοφόρων. Θα είμαι σαφής. Το είπα αυτό νωρίτερα στα ελληνικά, που ίσως δεν σας ήταν κατανοητά, οπότε θα το επαναλάβω. Όχι, δεν υπογράψαμε κανένα μνημόνιο. Αυτή είναι μια νέα φάση χωρίς μνημόνιο. Το μνημόνιο βρίσκεται εκεί, σε αναστολή, και αυτό που θα βρείτε εδώ είναι μια νέα σελίδα. Αυτό στο οποίο δεσμευθήκαμε είναι ότι θα γράψουμε το δικό μας σενάριο για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν. Θα κριθούμε επί τη βάση αυτών και επιπλέον υπάρχει μια σαφής δέσμευση του Eurogroup καταρχάς για το 2015 να μην ισχύσει η απέτηση για πρωτογενές πλεώνασμα 3% και κατά δεύτερον να συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει ή μάλλον να δεχθεί αυτό που λέμε appropriate, εύλογο πρωτογενές πλεώνασμα. Διαπραγματευθήκαμε για λογαριασμό του ελληνικού λαού και διαπραγματευθήκαμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία είναι πραγματικά αμοιβαία επωφελής για τους Έλληνες και τους υπολείπους. Σας πειράζει να πω πρώτα στο θόνο για να μην είναι παραπονεμένος? Θα απαντήσω και σε εσάς. The current program. So same terms apply as with the previous government. What's the change that makes his the current program? So από ό,τι φαίνεται, αυτό που επεκτάθηκε είναι το τρέχον πρόγραμμα. Οπότε, ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η ουσιώδης διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση? Θα σας απαντήσω, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς, αντίθετα με την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν δεσμευθήκαμε να μειώσουμε τις συντάξεις και να αυξήσουμε το ΦΠΑ τους επόμενους μήνες. Επίσης, δεν δεσμευθήκαμε να επιδείξουμε πρωτογενές πλεώνασμα 3% αυτή τη χρονιά ή τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τρίτον, μεταρρυθμίσεις. Συμφωνήσαμε με τους εταίρους μας ότι θα είμαστε συντάκτες ή συνσυντάκτες μιας νέας λίστας μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα στοχεύσουν ανάλογα με αυτά που εμείς θα επιλέξουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Δεν θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε ένα σενάριο το οποίο μας δίνουν εξωτερικοί φορείς. Θα
Πρέπει λοιπόν να είναι κανείς σε πολύ μικρό να θεωρήσει ότι απλώς συμφωνήσαμε σε μια επέκταση του παλιού προγράμματος. Τι θα συμβεί εάν τη Δευτέρα δεν γίνουν αποδεκτές οι μεταρρυθμίσεις που θα προτείνετε? Τότε θα έχουμε πρόβλημα. Εάν ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων δεν γίνει δεκτός από τους φορείς, τότε αυτή η συμφωνία είναι ανύπαρκτη. Αλλά είμαι βέβαιος και δεσμεύομαι, τόσο εγώ όσο και η υπόλοιπη κυβέρνηση, θα εργαστούμε άοκνα από σήμερα μέχρι την Δευτέρα σε συνεργασία με τους φορείς, γιατί υπάρχει άπλετη καλή καλή διάθεση τόσο από εμάς όσο και από τους φορείς να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία. Και εμείς θα έχουμε στο πλευρό μας τους Έλληνες, τον ελληνικό λαό. Δεν θα επιβάλλουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές επάνω τους. Θα τους έχουμε δίπλα μας στην διαδικασία αυτή. Start again. State the media, please, and the name if you don't mind. Who are you and where are you coming from? Pardon? Okay, thank your you. Your name? It's fine. Is this, with these reforms, has the same fiscal effect? Η ερώτηση αφορά τις μεταρρυθμίσεις που προτίθεστε να κάνετε. Θα έχουν το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα? Δεν έχω ιδέα, είναι η απάντηση. Αλλά θα σας εξηγήσω γιατί. Έχετε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι λίγο περίεργος, γιατί προσπαθεί να πει την αλήθεια. Ελπίζω να ανέχεστε λοιπόν τη δική μου τάση να μην ψεύδομαι. Ας πάρουμε για παράδειγμα την φοροδιαφυγή. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή στην Ελλάδα. Αν με ρωτήσετε πόσα χρήματα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε από την προσπάθειά μας αυτή, θα σας πω, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Με τον κύριο Σόιμπλε χρειάστηκε να του πω σήμερα ότι αρνούμε να σας δώσω ένα νούμερο, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι απόλυτα πεπισμένη ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να φέρει πίσω στη σωστή πορεία την Ελλάδα και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη με τους εταίρους. Ερώτηση σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, του κατώτατου μισθού, θα παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Για τις ιδιωτικοποιήσεις, το λέω και το ξαναλέω, η κυβέρνηση αυτή δεν έχει δογματισμό ως προς τις ιδιωτικοποιήσεις. Με άλλα λόγια, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν είμαι υπέρ ή κατά. Πέστε μου, σε ποια ιδιωτικοποίηση αναφέρεστε και τότε μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτός είναι ο σωστός, ο καλύτερος χώρος για να συζητήσουμε την κάθε μεμονωμένη ιδιωτικοποίηση. Θα σας πω ποιες είναι οι αρχές. Η ιδέα της πώλησης περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου για να εξασφαλίσει κανείς κάποια χρήματα δεν είναι μια ιδέα την οποία στηρίζει η παράταξή μας. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι δεν χρειάζεται καν να ανήκει κανείς στην αριστερή παράταξη για να το πιστεύει αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με τη δημόσια περιουσία είναι ότι παραμένει αναξιοποίητη. Ο στόχος είναι λοιπόν να αυξηθεί η αξία της, να αυξηθεί η συνεισφορά της στο προϊόν το οποίο παράγεται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα υπάρξει έξυπνη
χρηματοπιστωτική διαχείριση και επένδυση η οποία θα οδηγήσει σε έσοδα για το κράτος. Αυτά ως προς το τις ιδιωτικοποιήσεις. Με ρωτήσατε όμως και κάτι ακόμα για τους κατώτατους μισθούς, για τον κατώτατο μισθό. Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, άρα δεν έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Οι εταίροι μας ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα, οπότε εμείς θα μεριμνήσουμε ώστε τα χαμηλά πρότυπα διαβίωσης εκείνων που κερδίζουν τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα θα αυξηθούν. Θα βρούμε έξυπνους τρόπους για να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε μέσα από τη διαβούλευση. Και θυμηθείτε, αυτή η δέσμευση ότι δεν θα προσφύγουμε σε μονομερείς ενέργειες αφορά τους επόμενους 4 μήνες, όχι την περίοδο μετά. Και όπως έχει δείξει η Ιρλανδία, είναι απόλυτα δυνατόν να διαπραγματευτεί κανείς αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Να σας πω κιόλας ότι συνάδελφοι από τη Σλοβακία, την Λετωνία έχουν προσφυγεί σε αντίστοιχες ενέργειες. Εγώ βεβαίως θα τους έλεγα ότι το επίπεδο των τιμών τους είναι πολύ χαμηλότερο από το δικό μας. Έχουμε μια κλιμάκωση των τιμών τη δεκαετία του 2000. Και ξέρετε γιατί δεν είχαμε επαρκή αποπληθωρισμό. Οι αγορές των προϊόντων στην Ελλάδα βασίζονται σε ολιγοπόλια και έχουμε και μείωση του ανταγωνισμού. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε έναν αποπληθωρισμό ο οποίος επιδεινώνεται όλο και περισσότερο και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη χώρα. Αυτές είναι κάποιες ιδέες τις οποίες καταθέτουμε στο τραπέζι στην Ευρώπη. Θέλουμε να συζητήσουμε με τους εταίρους μας για να υπάρχει ένας γνήσιος διάλογος που δεν θα περνάει μέσα από τον στρεβλωτικό φακό των media. Θέλουμε λοιπόν, χωρίς στρεβλώσεις, να μας κατανοήσουν οι εταίροι μας. Να απαντήσω όμως και σε ένα ακόμα σκέλος της ερώτησης. Ποια είναι η κατάσταση? How many state employees are we going to... Wrongfully dismissed state employees are we going to rehire? Και η ερώτηση αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους. Ο προϋπολογισμός της προηγούμενης κυβέρνησης προέβλεπε 15.000 προσλήψεις. Όταν επαναπροσλάβουμε εμείς τους 2.000 που σκοπεύουμε να προσλάβουμε, θα συμπεριληφθούν σε αυτούς τους 15.000 και μπορεί να προσλάβουμε παραπάνω εφόσον μας το δίνει αυτή τη δυνατότητα ο προϋπολογισμός μας. Μέλημά μας είναι να μην υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στον προϋπολογισμό. Ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να τηρήσουμε την υπόσχεση της επαναπρόσληψης υπαλλήλων όπως οι καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα επαναπροσλάβουμε λοιπόν τους υπαλλήλους αυτούς, αλλά θα βρούμε και τρόπους ώστε να μην υπάρχει αντίκτυπος αυτής της ενέργειας στον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, η αρχική μου πρόταση όταν πήγα στο Παρίσι και είδα τον κύριο Σταφάν, πήγα στο Βερολίνο και είδα τον κύριο Σόιμπλε, ήταν για μέχρι τέλη Μαΐου. Κάποια στιγμή οι εταίροι μας ή κάποιοι από τους εταίρους μας απήσε, γιατί το κάνουμε μέχρι τον Αύγουστο για να έχουμε πιο πολύ χρόνο. Όταν οι ίδιοι εταίροι μας έρχονται και προτιμούμε τον Ιούνιο. It's over. Προτιμούμε τον Ιούνιο.
Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε γι' αυτό. Και δεν θα διαφωνήσουμε γιατί όσο πιο κοντά είναι αυτή η χρονική περίοδος, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει το νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη της χώρας. Gender equality. Να αφήσουμε μια κυρία πρώτα. Μια κυρία. Μια κυρία πρώτα και μετά θα έρθει η σειρά. Θα απαντήσω και σε εσάς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάτσουμε εδώ όλο το βράδυ. Μια χαρά. Εντάξει. Φέρουμε και μπύρες. Τι θέλετε. Μάλιστα. Να ρωτήσετε. Στην ανακοίνωση διαβάζουμε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι δεν θα καταργήσει προηγούμενα μέτρα. Δεν θα ακυρώσει προηγούμενα μέτρα. Δεν το διαβάστε όλο. Ποια διαβάστηκε το υπόλοιπο. Το άλλο λέει ότι δεν θα πάρει κανένα μέτρο με δημοσιονομικό πόλεμο. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή δεν θα καταργήσει μέτρα τα οποία έχουν δημοσιονομικό, χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο ή αντίκτυπο στην ανάκαμψη της χώρας. Όπως το κρίνουν οι θεσμοί. Με τη λογική των θεσμών. Δεν διαφωνούμε. Μέχρι τον Ιούνιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί και εμείς η δικιά μας κρίση δεν διαφέρει πολύ, ξέρετε. Και εκεί θα το συζητήσουμε και με τους θεσμούς. Νομίζω ότι όταν ξεκινάει μια νέα τέτοια σχέση, θα υπάρξει μια νέα συνεννόηση. Είμαι αισιόδοξος. Να προχωρήσω λοιπόν στην. Βεβαίως. Πάνω σε αυτό. Λοιπόν, η επαναφορά του κατώτατου μισθού είναι ακύρωση του προηγούμενου μέτρου. Η επαναπροσδίωξη το ίδιο. Επίσης, είπατε ότι δεν θα μειωθούν συντάξεις. Η ρήτρα μηδενικών ελλειμμάτων είναι προηγούμενο μέτρο. Θα τα ακυρώσετε. Αυτό δεν υπάρχει εδώ. Η ρήτρα μηδενικών ελλειμμάτων στα ταμεία. Είναι κοιτάξτε, αν είχαμε μηδενικά, αν υπήρχε πραγματική ρήτρα μηδενικών ελλειμμάτων στα ταμεία, αυτή τη στιγμή τα επικουρικά ταμεία θα δούλευαν πολύ διαφορετικά από ό,τι δουλεύουν. Σας διαβεβαιώ ότι σε αυτό το ζήτημα υπάρχει άπλετη ελαστικότητα από τη μεριά των εταίρων μας. Μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις, ναι μεν αφορούν τις μονομερείς κινήσεις εκ μέρους μας, αλλά από την άλλη μεριά αφορούν και τις συμφωνημένες με τους εταίρους μας κινήσεις. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση συντάξεων στο επόμενο τετράμινο. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. Στο ίδιο πνεύμα θα είναι, θα ακολουθήσει ο συνάδελφος, είναι θα επανέλθετε. Ναι, μάλιστα. Είπε για στρατηγικές αλλαγές και στα εργασιακά και για άμεση κατάθεση των νομοσχεδίων για τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Αυτά τελικά παγώνουν για 4.000 ή θα προωθηθούν με διαφορετικό τρόπο. Θα προωθηθούν με έναν τρόπο που να είναι θεραπευτικός και για το θέμα των κόκκινων δανείων και των ληξιπρόθεσμων δανείων και με έναν τρόπο που τελικά θα δείτε ότι θα λειτουργήσει πολύ, πολύ πιο αποτελεσματικά. Ναι. Ήταν κόκκινη γραμμή και κατά την προεκλογική περίοδο και όλη την αντιμνημονιακή περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα εργασιακά και παρεμβάσει ω ασφαλιστικό. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως αν μπορείτε αυτή τη στιγμή να εγγυηθείτε ότι στο κείμενο που θα παρουσιάσετε από Δευτέρα δεν θα υπάρχει κεφάλαιο μέσα ασφαλιστικό και εργασιακά. Σας το εγγυώμαι. Δεν θα υπάρχει. Ασφαλιστικό και εργασιακό. Δεν θα υπάρχει. Με ρωτήσετε και σας είπα. My name is Antonio Martins, I'm from the Portuguese Television. And because you are Minister of Finance that tells the truth, we asked the question upstairs and we didn't get it. What was the problem with the Minister of Finance that tells the truth? Επειδή είστε υπουργός οικονομικών που λέει την αλήθεια, θα με ενδιαφέρει να μας πείτε ποιο ήταν το πρόβλημα που προέβαλε η Πορτογαλία. Ποια ήταν η θέση των δύο χωρών που προέβαλαν πρόβλημα. Με δυσκολεύετε τώρα, με φαίνεται σε δύσκολη θέση γιατί έχω υποσχεθεί να λέω την αλήθεια. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και κάτι που ονομάζεται καλλιτρόπη. Ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας και της Ισπανίας είναι συνάδελφοί μου. Καταλαβαίνω ότι έχουν τα δικά τους πολιτικά μηνύματα τα οποία τους καθοδηγούν και τα σέβομαι. Είναι επίσης αλήθεια
ότι η Ελλάδα έχει δανειστεί ένα ικανό ποσό από τις χώρες αυτές. 20 δισεκατομμύρια από την Ισπανία, όχι από την Πορτογαλία, γιατί είναι μικρότερη. Αλλά εάν το κοιτάξει κανείς κατά κεφαλήν, δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Εγώ το 2010 ήμουν κατά των δανείων διάσωσης, διότι τα χρήματα της διάσωσης, το 90% πήγε στις τράπεζες, τίποτα δεν πήγε στον ελληνικό λαό. Από την άλλη πλευρά όμως μας δέσμευσε με τρόπο ώστε να μπούμε σε μία δίνη από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα. Στο Eurogroup όμως είχαμε μία λογική συζήτηση που οδήγησε σε ένα νέο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε χώρες όπως η Ελλάδα αλλά και η Πορτογαλία να ξεφύγουν από μία τέτοια κατάσταση. Για να το κάνω αυτό όμως θα πρέπει να διατηρώ εξαιρετικές σχέσεις με τους συναδέλφους μου από την Πορτογαλία και από την Ισπανία, γι' αυτό και θα ήθελα να ολοκληρώσω την απάντηση στο σημείο αυτό. Λοιπόν, θα υπάρχει μια μικρή προθεσμία 2 ημερών. Πώς ακριβώς θα τα καταφέρετε, λοιπόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να απαντήσω λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, γιατί θα το ξεχάσω. Κοιτάξτε, δεν είναι τώρα η ώρα για μικροπολιτική συζήτηση. Επίσης, οι εκλογές θα κατέληξαν να τιμήσουμε στην κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν θα ήθελα να μιλήσω μόνο για την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά για τις κυβερνήσεις από το 2010-2012. Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ εκείνων των κυβερνήσεων και της δικής μας είναι, όπως προείπα, ότι ποτέ δεν φαντάζονταν τη δυνατότητα να πούν όχι. Εάν δεν μπορείς να φανταστείς τη δυνατότητα αυτή, τότε δεν διαπραγματεύεσαι. Και αν δεν διαπραγματεύεσαι, τότε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον κρίσης στην Ευρωζώνη, τότε καταλήγεις να δέχεσαι μια συμφωνία που στο τέλος, όπως ο Κέιντς είπε κάποτε για τη συνθήκη των Βερσαλιών, δεν είναι μόνο κακή για τους αδύναμους, αλλά κακή και για τους δυνατούς. Δεύτερο ερώτημα. Όρια αυτοί σημαίνουν ότι οι δανειστές μπορούν να αποφανθούν επί των στόχων που θα θέσετε. Επί των στόχων, όχι, 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 όχι. Δεν είναι αληθές αυτό. Θα το συναποφασίσουμε και θα συναποφασίζουμε μαζί αυτούς τους στόχους επί τη βάση μιας καλής ανάλυσης εξυπηρέτησης του χρέους και όχι επί τη βάση μιας ανάλυσης που έχει γίνει πριν από κάποια χρόνια και πλέον είναι παροχημένη. Αυτή η ανάλυση βασιζόταν σε λάθος παραμέτρους και σε λάθος χρηματοοικονομικά στοιχεία, τουλάχιστον όπως εγώ τα διαβάζω σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονότητα και τα δικά μας χρέη. Εάν αυτή η λύση δεν επιτύχει, τι θα γίνει? Εάν ο δικός μας κατάλογος μεταρρυθμίσεων δεν επιτύχει και αν δεν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό τον κατάλογο, τότε θα πρέπει να πούμε στους δικούς μας εταίρους ότι αποτύχαμε και να υποφέρουμε τις συνέπειες. This is a very crucial point. Today we established the basis for an agreement that stabilizes the situation. We have not established the basis for an agreement that gap. Θεμελιώσαμε τη βάση μιας συμφωνίας που θα θέτει σε μια βάση το πρόβλημα. Δεν έχουμε επιλύσει πλήρως το ζήτημα. Αυτό όμως είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν είπα ποτέ ότι λύσαμε τα πάντα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθεροποιήσεις την κατάσταση και έπειτα να επανοικοδομήσεις τη σχέση μεταξύ ημών των ελληνικών αρχών και μεταξύ των εταίρων και των θεσμών. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή αυτό πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, τότε θα αρχίσουν οι πραγματικές συζητήσεις με τους θεσμούς επί των διαφορετικών τρόπων αλλά και των μέσων που θα καλυφθεί αυτό το δημοσιονομικό
χρονικό κενό έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι εταίροι μας στους θεσμούς κατέληγαν σε αυτή τη συμφωνία εάν επρόκειτο να αποτύχει η Ελλάδα στα δημοσιονομικά της. Η συμφωνία αυτή μας λύνει το πρόβλημα ρευστότητας για τους επόμενους μήνες. Εάν καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε ένα καλό σύμφωνο, μια καλή σύμβαση για το μέλλον, για την ανάκαμψη της Ελλάδος, νομίζω ότι τους επόμενους 6, 7 ή 8 μήνες δεν θα έχουμε μόνο σταθεροποίηση, αλλά πραγματική ανάκαμψη. Θα επιτύχουμε ίσως και το πιο τρελά μας όνειρα, τουλάχιστον για αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή με άλλα λόγια, να καταστήσουμε το ελληνικό ζήτημα λιγότερο σεξι για δημοσιογράφους όπως εσείς. Νομίζω υπάρχει μια λήξη ομολόγων τον Μάρτιο. Πώς ακριβώς μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό? I just answered that question. Τι ακριβώς θα κάνετε για το ζήτημα αυτό? No, it's exactly the same. Exactly the same question. Υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι γι' αυτό. Μόλις απάντησα, νομίζω. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό. Όχι, είναι ακριβώς η ίδια απάντηση. Ακριβώς η ίδια ερώτηση είναι ακριβώς η ίδια απάντηση. Υπάρχει δημοσιονομικό κενό λόγω των δανείων του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Ταμείου, λόγω των πακέτων πριν από το PSI και έπειτα έχουμε και μια άλλη υποχρέωση με τα ομόλογα Ιουνίου και Ιουλίου. Νομίζω ότι είναι πολύ αργά τη νύχτα για να απαντήσω τέτοια ερωτήματα. Όμως η ερώτηση είναι ακριβώς η ίδια. Συνεπώς θα επαναλάβω την απάντησή μου για λόγους ευγενίας προς την κυρία που ρώτησε. Θα πω το εξής, ότι δεν φτάσαμε ως εδώ έτσι ώστε να περιπλεχτούμε σε μια τέτοια πτυχή. Το μέσο και όνομα. Όχι. Όχι. In line, όχι βάση. Όχι based on. Όχι, δεν είναι ούτε ευθυγρέ. Λέει in line, δεν λέει in straight line. Κοιτάξτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω και θα σας απαντήσω απολύτως ειλικρινά. Έτσι. Όταν σε ένα meeting σαν το Eurogroup, που είναι τόσος κόσμος, ο καθένας με τα δικά του ζητήματα στο μυαλό, βάζεις ένα νούμερο, αυτό το νούμερο λειτουργεί ως μαγνήτης για διαφωνίες. Οπότε αυτό που αποφασίσαμε να βάλουμε είναι τη λέξη appropriate, έτσι ώστε να υπάρχει να υπάρχουν αρκετοί βαθμοί ελευθερίας, ώστε να επιλεχθεί το νούμερο, το οποίο θα συνάδει τη στιγμή που πρέπει, έτσι, με το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο στίχημα της ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Να σας το πω πολύ απλά. Με ρωτάει κάποιος συνάδελφός μου στο Eurogroup, δημοσιογράφος, τι πλέον πρωτογενές πλεόνασμα πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε το 2016. Και η απάντηση είναι, δυστυχώς είμαι οικονομολόγος. Έτσι. Η απάντηση είναι, δεν ξέρω. Να σας πω, θα πρέπει πρώτα εσείς να μου πείτε ποιο θα είναι το επίπεδο των επενδύσεων σε σχέση με τις αποταμίευσεις. Για να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα του 3%, του 2%, του 1%, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το εμπορικό έλλειμμα και ποια είναι η διαφορά μεταξύ επενδύσεων και αποταμίευσεων. Έτσι μπορώ να σας πω ποια θα είναι. Οπότε, στην Ευρώπη έχουμε μια τάση, επειδή και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου είναι δικηγόροι, να θέλουμε να ορίσουμε τα πάντα ως κανόνες. Αυτό το νούμερο. Δεν γίνεται έτσι όμως μακροοικονομική πολιτική. Η σοβαρή μακροοικονομική πολιτική χρειάζεται να λάβει υπόψη της τις μακροοικονομικές δυναμικές. Και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε. Και αυτή η λέξη που χρησιμοποιήθηκε εδώ, τι κάνει? Αναδεικνύει την απόφαση του Eurogroup και των θεσμών, ιδίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε αυτούς τους στόχους και αυτοί οι στόχοι να συνάδουν με τη μακροοικονομική κατάσταση. Είσαι δεσμένοι όμως αυτό? Όχι καθόλου. Δεν υπάρχει νούμερο. Ποιος όποια γλώσσα θέλεις. Είναι follow-up στο τόνιμο για την Ελένη, οπότε συγγνώμη για την επανάληψη. Απλά όσον αφορά τα μέτρα και για το πίστευμα για το financing gap, επειδή τα redemption στο Μαρτίο είναι αρκετά σύντομα με το Μάρτιο, έχετε ένα timeline στο μυαλό σας για το πότε θα ξέρουμε τι θα γίνει για να καταφέρουμε. Πριν από τότε. Next. Πριν από τότε. Πριν από τότε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά θα το φτάσουμε, θα δείτε. Ευχαριστώ για όλη την work that I know I agree. So it's two questions, John Apankai from Sky Italia. This question with a yes or no answer.
Oh, you just want yes or no? You can't get that from me. I talk too much. Okay, the first question is, so... Διερωτήματα με απαντήσεις ναι ή όχι. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να απαντήσω με ένα ναι ή όχι. Μιλάω πάρα πολύ. Πρώτο ερώτημα. Υπάρχει μια συμφωνία, λοιπόν, απόψε. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, άρα υπάρχει μνημόνια ή όχι. Και δεύτερον. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία δεν θα εφαρμοστούν τελικά. Λοιπόν, αρχίζω από το δεύτερο ερώτημα. Φυσικά και όχι. Κανένας δεν μας ζήτησε να υποβάλουμε την κοινωνία μας σε μέτρα που δεν θέλουμε. Αυτή είναι και η ομορφιά αυτή τη συμφωνία. Και γι' αυτό είμαστε θετικοί ως προς αυτή. Στο πρώτο ερώτημα. Συγγνώμη, αλλά δεν θα απαντήσω με ναι ή όχι. Διότι ό,τι και τα δύο και να έκανα θα ήταν ανθασμένο. Και δεν θέλω να δίνω ανθασμένες απαντήσεις. Όχι, όχι, δεν ολοκλήρωσα ακόμα. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο γιατί ο κύριος Βαρουφάκης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει αποφασίσει να την πάει μέχρι το πρωί τη συνέντευξη. Το είπε, ότι θα απαντάω, θα κάτσω εδώ και θα απαντάω μέχρι το πρωί. Είμαστε εδώ με τους καλεσμένους μας. Να θυμίσω ότι είναι μαζί μας εκ δεξιών μου ο Διονύσης Νασόπουλος από τα Νέα, ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομίας, ο κύριος Νίκος Τραβελάκης, λέκτορας οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Αμέλης, γνωστός νομικός και οικονομολόγος, ο Βασίλης Αδαμόπουλος από το Βήμα FM, ο συνάδελφος, και ο Γιώργος Χριστοφορίδης από εκδότης εφημερίδας Το Χωνί. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι ο μόνος που δεν έχει προλάβει να κάνει ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που ακούσαμε ως τώρα. Και μετά, επειδή και οι δύο εδώ, πιο οι δήμονες, έχουν μαζέψει ό,τι ακούστηκε τον κύριο Βαρουφάκη, να μας δώσουν λίγο πιο αναλυτικά. Όχι, είδαμε το κείμενο. Και το κείμενο. Και το κείμενο. Λοιπόν, Βασίλη. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ωραία, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να ακούσει περισσότερο τους καλεσμένους ή τους άλλους που είναι οι δήμονες. Λοιπόν, θα ήθελα κι εγώ, όπως ο Γιώργος, να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικούς όρους. Νομίζω ότι μου είναι δύσκολο για ένα λόγο κυρίως. Όχι γιατί δεν συσχετίζεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα η διαπραγμάτευση με το ποδόσφαιρο. Κάθε άλλο. Οι σχέσεις που υπάρχουν είναι έτσι άρρηκτες. Αλλά επειδή θεωρώ ότι ο αγώνας ακόμη δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη και αυτό δεν θα γίνει ούτε τη Δευτέρα όταν θα κληθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να καταθέσει τις προτάσεις του για τα μέτρα τα οποία με τη σειρά τους θα κληθούν να εγκρίνουν οι θεσμοί και τα κοινοβούλια των εταίρων. Αλλά θα λήξει ο αγώνας, όπως προκύπτει από το κείμενο που έχουμε όλοι μπροστά μας και το διαβάζουμε, εκεί στα τέλη Απριλίου, όταν το πρόγραμμα συνολικά θα κριθεί και θα εγκριθεί ή δεν θα εγκριθεί. Από τη διαπραγμάτευση υπάρχουν όμως πολύ πολύ συγκεκριμένα επικοινωνιακά και όχι μόνο και ουσιαστικά ωφέλη για την κυβέρνηση, πιστεύω. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη, παραμένει ο superstar αυτής της κυβέρνησης. Πήγε με πάρα πολύ δύσκολους ιονούς στις Βρυξέλλες και πέτυχε μια συμφωνία η οποία μέχρι το παραένα ήταν αμφίβολη. Mm-hmm. Ιδιαίτερα μετά αυτό το ξερό και ευνηδιαστικό όχι το χθεσινό του Wolfgang Schäuble. Η δουλειά ήταν ομαδική, όμως την πιστώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος βρισκόταν εκεί και έκανε τις διαπραγματεύσεις. Για να κλείσω. Τρία επικοινωνιακά ωφέλη βλέπω για την κυβέρνηση και ένα ουσιαστικό. Ξεκινάω από το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι η στροφή της στο ρεαλισμό. Εγώ έτσι την βλέπω, έτσι την κρίνω, παρότι επικοινωνιακά η ίδια δεν το αποδέχεται. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στροφή στο ρεαλισμό, την οποία θα πρέπει να την καλωσορίσουμε, νομίζω, όλοι. Η κυβέρνηση. Η οποία δεν ξεκίνησε σήμερα. Όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Διονύση μου. Δεν ξεκίνησε σήμερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Απλά εκφράστηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Τα τρία επικοινωνιακά ωφέλη είναι αυτά που αναφέρονται και στο περίφημο non-paper που διαβάσαμε πριν από λίγο που βγήκε από το Μαξίμου. Δεν υπάρχει πια τρόικα. Ως όρος. Υπάρχουν οι θεσμοί, το institution, όπως θέλεις. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο και κυρίως, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, και αυτό μπορεί αν θέλεις να το κραδένει και σε βάρος των πολιτικών της αντιπάλων, δεν υπάρχει το κατάπτυστο, κατά την άποψή μου, email του κυρίου Χαρδούβελη. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να ορίσει μόνη της τα μέτρα που πρέπει να πάρει και να τα θέσει στην έγκριση των εταίρων και δανειστών της. Αυτά έχω να πω εγώ. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Πάμε στον κύριο Μελά. Λοιπόν, και μετά στο άλλο, κύριε Μελά. Όπως σας είπα στην αρχή, τώρα είδα το κείμενο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι από Δευτέρα Τρίτη
σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσεται μια σταθεροποίηση όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Από τη στιγμή που υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και το διευκρίνησα, δεν μπορούσα να το καταλάβω και το έκανα και τη ρητορική ερώτηση στον εαυτό μου και θα απαντήσω και σε αυτό μέσα από το κείμενο, είναι ότι υπάρχει μια λίστα μεταρρυθμίσεων την οποία θα παρουσιάσει τη Δευτέρα η ελληνική κυβέρνηση. Και, αυτή... και μάλιστα κάλεσε τα κόμματα σε αντιπολίτευση το Σαββατοκύριακο αυτό να συμβάλλουν. Να συμβάλλουν. Ωραία. Έτσι, η οποία θα έχει τις γνωστές κατευθύνσεις για τη φοροδιαφυγή, για τη διαφθορά, για την αναδιοργάνωση του κράτους κτλ. Κτλ. Τα οποία θα τεθούν καταρχάς για μια έγκριση ως χώρος εκκίνησης από τους εταίρους. Αυτή λοιπόν η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου. Όταν λοιπόν η αξιολόγηση αυτή θα είναι θετική, υπάρχουν τα κονδύλια, απαντάω λοιπόν στη ρητορική ερώτηση, του EFSF το υπόλοιπο το 1,8 και 1,9 από την επιστροφή των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι για τη χρηματοδότηση των αναγκών της ελληνικής οικονομίας μέχρι και τον Ιούνιο. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι τα χρήματα τα οποία θα παραμείνουν από αυτό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό και όχι για άλλες ανάγκες του δημοσίου. Όχι για άλλες ανάγκες. Άρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και το τρίτο αυτό δηλαδή που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος των χρημάτων αυτών για το πρόγραμμά μας, δεν μπορεί. Όχι, όχι, όχι. Έλεγε ότι, ναι, έλεγε ότι 3 τα 3 δισεκατομμύρια για να χρησιμοποιήσουμε για τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Αυτό γίνεται. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Η νευρία ενιαία όμως είναι ένα μέρος. Τα 3 δις, θυμάμαι, είναι ένα μέρος της ανακεφαλαιοποίησης. Η νευρία ενιαία. Άρα θα μπορούσε. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί να μην προχωρήσει σε παρέκκληση δημοσιονομική, άρα να έχουμε δημοσιονομικό αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοσκελισμένο και τα πρωτογενή πλεονάσματα να προκύψουν από τις ανάγκες της οικονομίας και τις συμφωνίες της στη συμφωνία με τους εταίρους. Ότι θα τη βοηθήσουν, θα υπάρχει τεχνική βοήθεια για αυτά τα φορολογικά, τη διαφθορά κτλ. Κτλ. Και, αυτό, αν μου επιτρέπετε κύριε Μελά, επειδή το έχουμε συζητήσει και στο ραδιόφωνο και με τον Σωτήρη, που διακαώς επιθυμούσε ο κύριος Σόιμπλε. Θυμάστε πόσες φορές το έχει θέσει. Σαφέστατα. Να σας στείλουμε φοριακούς, ναι. Οι ίδιοι φοριακοί Γερμανοί δεν θέλουν, αλλά επιμένουν. Επίσης δεσμεύεται, για να τελειώνουμε αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να αποφύγουν οποιαδήποτε ανάκληση μέτρων ή μονομερείς αλλαγές πολιτικών και δομικών μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους ή τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτά λοιπόν όλα είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Έχω την αίσθηση ότι καταρχάς είναι μια συμφωνία καλή, είναι ένα σημείο κίνησης καλό, τώρα μπορώ να το πω. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε ορισμένα πράγματα, πήρανε και οι εταίροι μας ορισμένες δεσμεύσεις, όπου είναι απαραίτητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξαρτηθούν όλα από την αξιολόγηση, από το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση και από την αξιολόγηση η οποία θα γίνει από τους εταίρους. Λοιπόν, κύριε Στραβέλα, και εσείς. Λοιπόν, όσο μπορείτε και εσείς πιο έτσι. Όσο μπορώ πιο σύντομα. Ναι. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ που επειδή ο κ. Βαρουφάκης ήταν λαλίστατο σήμερα. Δεν πειράζει. Θα αποκαταστήσω σύντομα. Με βοήθησε στο ότι είπε ότι θα εμφανίσει το ισοδύναμο του έμφυα τη Δευτέρα. Ναι. Είπε ότι θα εμφανίσει και τα υπόλοιπα δημοσιονομικά ισοδύναμα για να καταστήσει σαφές σε όλους ότι ανεξαρτήτως του πώς θα βαφτίσει κανείς αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι ένα μνημονιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει δημοσιονομική πειθαρχία, σύνδεση πρωτογενών πλεονασμάτων με το χρέος, άρα πρόγραμμα λιτότητος, και τρία, πρόγραμμα το οποίο τίθεται υπό όρους επιτηρήσεως. Επιτηρείται το πρόγραμμα αυτό. Εποπτεύεται το πρόγραμμα αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν έχει τα τρία χαρακτηριστικά του μνημονίου, άρα είναι μια παράταση μνημονής. Τώρα, το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω και το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό είναι από ποια σκοπιά βλέπει κανείς τη συγκεκριμένη συμφωνία. Εάν τη συμφωνία αυτή τη βλέπει από τη σκοπιά της αποφυγής ενός πιστωτικού επεισοδίου, πράγματι η πιθανότητα ενός πιστωτικού επεισοδίου απομακρύνεται. Εάν τη βλέπει από τη σκοπιά
της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της εξόδου από την ύφεση, ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μία από τα ίδια τα προηγούμενα. Μάλιστα. Η κυβέρνηση πράγματι κερδίζει έναν χρόνο και μία αποδοχή προς ένα συντηρητικό ακροατήριο, συγχρόνως όμως απέναντι σε ένα αριστερό ακροατήριο το οποίο τη στήριξε και έβαλε τη σφραγίδα του στις προηγούμενες εξελίξεις, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει δημιουργήσει με αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ένα ρήγμα. Μάλιστα. Και μέλει να δούμε προς τα που θα κατευθυνθεί αυτός ο κόσμος το επόμενο χρονικό λοιπόν, διάστημα. Παρακαλώ. Θα έρθω στον κύριο Σαμέλη αμέσως μετά. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα από τα 2-3 που έπρεπε να κάνουμε κανονικά. Θα κάνουμε ένα μόνο. Θα γυρίσουμε. Θα πάμε στον κύριο Σαμέλη και στους υπόλοιπους αδέρφους για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Πάμε στο διάλειμμα.